γράψε, όπως είπε και η Μαργαλένα προηγουμένως, τώρα κάτι γίνεται, πάει προς ψήφιση. Τα περίφημα ισόποσα, ισοδύναμα, πείτε τα όπως θέλετε, μέχρι στιγμής τα έχουμε ακούσει, δεν τα έχουμε δει. Τι γίνεται? Καταρχήν θέλω να πω σχετικά με την κουβέντα που γίνονταν προηγουμένως όσον αφορά το ασφαλιστικό σύστημα. Δεν θα έχουμε ασφαλιστικό σύστημα στα πρότυπα του ασφαλιστικού συστήματος της Αυστραλίας. Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το δύσκολο αυτό πρόβλημα τηρώντας τις αρχές των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, με σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο θα έχει αναδυναμητικό χαρακτήρα, όχι κεφαλοποιητικό, και θα προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε τις παθογένειες, ιδιαίτερα της φοροκλοπής και της εισφοροδιαφυγής που φέραν την κατάσταση ως εδώ. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για το πώς φτάσαμε ως εδώ, οι πολίτες τα ξέρουν, το PSI, διάφορες ιστορίες τη δεκαετία του 90 και του 2000 με παιχνίδια μεγάλα και τζόγο στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εκτενώς. Όχι σήμερα, μόνο για να σχεδιάσουμε. Σήμερα δεν θα έχουμε το πόρισμα της Επιτροπής. Όχι, εγώ σας λέω. Ξεκινάμε. Όχι, τη λέω, βούληση τώρα, ναι, του κόμματος και όσο αυτό αφορά και επηρεάζει, που επηρεάζει καταλυτικά την κυβέρνηση. Mm-hmm. Απλά μέσα σε αυτή τη συζήτηση συζητάμε τα πάντα. Τι υπάρχει στη ΣΥΠΑ, τι υπάρχει στην Αυστραλία, ναι, τι εφαρμόζουν οι συντηρητικοί σε μία σειρά χώρες όπου θέλουν να καταργήσουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και να στρέψουν τους πολίτες στην ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό το ασφάλιση συζητάμε όλο, είναι, όλα είναι που ανησυχεί τον κόσμο. Διότι αν πάμε, όχι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να μην τα συζητήσουμε, προφανώς, δεν μπορούμε να μην κάνουμε απολογισμό και να μην κάνουμε προγραμματισμό και καταμερισμό ευθυνών. Υπάρχει και το σύστημα αυτό που λέει ότι ανάλογα με την περιουσία σου θα παίρνεις και σύνταξη. Και σας λέω ότι εμάς δεν είναι στη λογική μας, δεν είναι στην προτεραιότητά μας. Υπάρχουν άλλες δυνατότητες και διαδικασίες να κάνουμε δίκαιη κατανομή των βαρών ή να φορολογήσουμε το πλούτο ή να βρούμε ποιος πλούτος είναι νόμιμος και φορολογημένος και ποιος είναι κλεμμένος και από εκεί να πάρουμε χρήματα, από να πάμε σε ένα σύστημα το οποίο είναι έξω από τα ευρωπαϊκά πρότυπα και από αυτό το οποίο συζητάμε εμείς εδώ. Πάντως, και χρόνια. Πάντως ο κ. Νεφελούδης, που τον είχαμε καλεσμένο στην εκπομπή, μας είπε ότι η κατάσταση είναι τραγική, δηλαδή δεν υπάρχουν χρήματα. Τελείωσε. Δεν, οπότε διαφωνώ, πρέπει να πάρθουν μέτρα, διαφωνώ, σοκαριστικά. Αλλά καταρχήν να μην ενσπείρουμε πανικό και καταστροφολογία, διότι όντως οι ώρες είναι δύσκολες και να βλέπουμε τα προβλήματα στο ύψος τους και να μην τα μπερδεύουμε με τη σκιά τους. Εμείς θα κάνουμε εγκαίρως αυτές τις κινήσεις προκειμένου να μην βρεθούμε στο άμεσο μέλλον, και το 2030, παρόλο που μας φαίνεται μακρινό, είναι άμεσο μέλλον, σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι ανεξέλεγκτες. Από εκεί και πέρα μπορούμε και πρέπει, μόλις σταθεροποιήσουμε την οικονομία και μπαίνουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης, να βρούμε και έξτρα πόρους ώστε αδύναμες κοινωνικές ομάδες, τομείς της δημόσιας σφαίρας όπως το ασφαλιστικό, να τους ενισχύσουμε περαιτέρω. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση η οποία αφορά την περίοδο στην οποία θα έχουμε εξέλθει αφορά από την το κρίση. Μέλλον. Ναι, τώρα ναι, το μέλλον όμως στο γίνεται παρόν, παρόν και γίνεται, ναι, παρελθόν αν δεν το προγραμματίζεις. Και επειδή ο χρόνος έχει τη δικιά του ταχύτητα, ανεξάρτητα το πόσο εμείς ζοριζόμαστε από τη συγκυρία, είναι καλύτερο να προγραμματιζόμαστε, διότι λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, έτσι όπως τρώνεις, έτσι θα κοιμηθείς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, παρόλο που δεν φταίμε αντικειμενικά και νομίζω οι πολίτες το αναγνωρίζουν, για τις παθογένειες, τις ελλείψεις, τα λάθη που έχει το ασφαλιστικό σύστημα και έφτασε στη σημερινή κατάσταση. Πάντως φταίτε και εσείς, γιατί όταν πηγαίναν να κάνουν μια μεταρρύθμιση, εσείς ήσασταν τελείως απέναντι. Μα θα σας πω. Τελείως απέναντι. Σας πω, σε όλες τις μεταρρυθμίσεις που εγώ από την εποχή Γιάννητση, να πω εγώ, μέχρι, ναι, τώρα. Καμία. Εγώ δεν θυμάμαι πλήρως την πρόταση νομοσχεδίου του κυρίου Γιαννίτσα εκείνη την περίοδο, αλλά επειδή το έχουμε αναγάγει σε ιερή αγελάδα ότι το 2000 έγινε μια σούπερ πρόταση προκειμένου σούπερ να. Όχι εσείς, αλλά όχι, στη όχι, δημόσια όχι, λέω, σφαίρα. Όχι σούπερ, δεν είπε κανείς, ναι, ότι ήταν σούπερ, ότι ήταν μια πρόταση ρεαλιστική. Ναι. Θα σας πω λοιπόν ότι την ίδια περίοδο στο κοινοβούλιο ο Γιάννης Δραγασάκης, εκπροσωπώντας το συνασπισμό, ένα κόμμα τότε του 3%, μίλαγε για αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας και του ασφαλιστικού συστήματος, και τα κόμματα του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας, που τότε μαζί άθροιζαν περίπου 85 με 90%,
μας χλέβαζαν για αυτά τα οποία λέγαμε. Δυστυχώς, φτάσαμε 15 χρόνια μετά να επιβεβαιωνόμαστε σε μια σειρά ζητημάτων, όπως το ζήτημα του δημόσιου χρέους, το ζήτημα του ασφαλιστικού, της εισφοροδιαφυγής που αφορά εκείνη την περίοδο, διότι σας θυμίζω την περίοδο της μεγάλης ανάπτυξης των Ολυμπιακών Αγώνων, της επέκτασης της οικονομίας, εμείς αντί να φτιάχνουμε απόθεμα, δίναμε σε μαύρη εργασία, δηλαδή στους εργολάβους, στους ισχυρούς, στους πλούσιους, αυτούς τους πόρους, αντί να τους κάνουμε δημόσια κοινωνική περιουσία για το μέλλον, αντιγράφοντας όχι τίποτα τρομερά αριστερά ασφαλιστικά συστήματα, αλλά αυτό που κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, στη Νορβηγία, που βρήκανε τα πετρέλαια πριν από 15 χρόνια, βάλανε αυτούς τους πόρους μέσα στο ασφαλιστικό του σύστημα και έχουν το πιο εύρωστο ασφαλιστικά σύστημα. Εμείς δεν έχουμε πετρέλαια. Ακόμα, έχουμε όμως αιωλική ενέργεια, έχουμε ηλιακή ενέργεια, έχουμε άλλο αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα, έχουμε τα δικά μας πλεονεκτήματα. Είχαμε, σας είπα, την Ολυμπιάδα και απασχολούσαμε 500.000 εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο, που οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μαύρη εργασία. Πώς θα ήταν σήμερα η Ελλάδα και το ασφαλιστικό σύστημα αν όλοι αυτοί μετήχαν στις εισφορές? Δεν θα ήταν διαφορετική? Αυτές λοιπόν οι επιλογές, οι οποίες ήταν βαθιά πολιτικές και τολμώ να πω βαθιά ταξικές για εκείνη την περίοδο και έρχονται και σήμερα, θα μπουν σε ένα πολιτικό απολογισμό για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον. Μάλιστα.